Λοιπόν, όταν πριν από μερικούς μήνες ο κύριος Χατζηχρήστου μου ζήτησε να μιλήσω για επιπλοκές και ουρολογικούς εφιάλτες, για περίπου 2 μήνες καθόμουν μπροστά στο κομπιούτερ μου, προσπαθούσα να κατεβάσω ορισμένες διαφάνειες, μπορώ να πω με μεγάλη βαρεμάρα, δεν μου έβγαινε με τίποτα η ομιλία, και μετά είχα μία πολύ μεγάλη επιπλοκή στο νοσοκομείο που δουλεύω τώρα και έκανα τη σκέψη γιατί να μην παρουσιάσω αυτήν την επιπλοκή και τελικά θα σας παρουσιάσω προσωπικές δικές μου επιπλοκές. Αν αυτή τη στιγμή έχω κάποιους μικρούς κλάδους στεφανιαίων βουλωμένους, αυτό οφείλεται σε αυτά τα οποία θα σας παρουσιάσω και ξεκινάω από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας μου στο Σισμανόγλιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αλλά είναι οπωσδήποτε περίπου 10 χρόνια πριν και θα σας μεταφέρω και όλο το κλίμα. Είναι Χριστούγεννα, είμαι στο σπίτι μου, χριστουγεννιάτικο δέντρο, όλα πολύ ωραία και κάθομαι ήρεμος και ανασκοπώ τη χρονιά που έχει περάσει. Όλα έχουν πάει τέλεια. Σκέφτομαι τις διάφορες επεμβάσεις, σκέφτομαι τις επιπλοκές που έχω δει από άλλους συναδέλφους. Πολύ εύκολα φουσκώνει κανείς και βεβαίως έρχεται ο Ιανουάριος. Και μου έρχεται ένας κύριος 64 ετών, με προστάτη αρκετά μεγάλο, από την Κεφαλονιά. Το τονίζω, δεν έχω γεννηθεί στην Κεφαλονιά, η καταγωγή μου είναι από εκεί. Αλλά συμπεριφέρεστε σαν Κεφαλονίτης, κύριε Μελιζάτε. Και εσύ σαν Καλαματιανός, κύριε Μελιζάτε. Και μου έρχεται λοιπόν ένας κύριος από την Κεφαλονιά. Το λέω αυτό διότι πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όταν χειρουργούμε ανθρώπους είτε από το νησί μας, είτε από το χωριό μας, είτε από την πόλη στην οποία μένουμε, μπορεί να έχουμε χειρουργήσει 100 και να έχουν πάει τέλεια και είμαστε ο Θεός, έρχεται το καλοκαίρι, πάμε και βγαίνουν και μας μιλάνε και. Μία σοβαρή επιπλοκή να έχετε, πρέπει να αλλάξετε χωριό, νησί, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν ο κύριος αυτός, κλασική περίπτωση, σε ένας προστάτης, κάνουμε την διακιστική προστατεκτομή. Τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Την ώρα της επέμβασης δεν συνέβη τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή η εκπυρήνησης ήταν απολύτως φυσιολογική και όπως γίνεται πάντα, τελειώνοντας, ο χειρουργός φεύγει, έχει τους συναδέλφους τους ειδικευόμενους, οι οποίοι κλείνουν, προσέχουν να πάει ο άρρωστος στην ανάνυψη και εμείς πάμε να πιούμε καφέ, να καπνίσουμε ένα τσιγάρο και κατεβαίνουμε μετά από 10 λεπτά να δούμε τι γίνεται. Κατεβαίνοντας λοιπόν εγώ κάτω, βλέπω, ενώ είχε βγει ο άρρωστος από το χειρουργείο, πεντακάθαρος, δεν ήταν από τις περιπτώσεις που βγαίνει με λίγο κόκκινο το χρώμα των ούρων με τις πλύσεις και βλέπω από μακριά τον καθετήρα αιμορραγία 100% και αυτό το οποίο είχε συμβεί, ο άρρωστος ήταν υπερτασικός, δεν είχε πάρει το πρωί το φάρμακο της πιέσεως και έκανε μία υπερτασική κρίση, ανέβηκε η πίεση στο 20 και βεβαίως άρχισε μία ακατάσχετη αιμορραγία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εδώ. Όλοι μας λίγο πολύ κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Η πρώτη κίνηση είναι φωνάζουμε τον αναισθησιολόγο, ο οποίος με διάφορα φάρμακα προσπαθεί να ελέγξει την υπερτασική κρίση. Η προσπάθεια αυτή ήταν εν μέρη επιτυχής. Η αιμορραγία συνεχίζεται. Οπότε το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουμε, εγώ προσωπικά συνήθως αφήνω το μπαλόνι του καθετήρα μέσα στην προστατική κήτη. Ενώ γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι θα φουσκώσουν το μπαλόνι μέσα στην κίστη και θα κάνουν έλξη. Εγώ λοιπόν αφήνω ακριβώς για αυτό το λόγο το μπαλόνι μέσα στην προστατική κίστη και βεβαίως η πρώτη κίνηση είναι να φουσκώσουμε κι άλλο το μπαλόνι. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια, είναι ανεπιτυχής. Οπότε η επόμενη κίνηση, αφού φουσκώσουμε το μπαλόνι, φτάσουμε 60-80 ml, είναι να ξεφουσκώσουμε το μπαλόνι και να σπρώξουμε τον καθετήρα μέσα στην ουροδόχο κίστη, να ξαναφουσκώσουμε το μπαλόνι και με μία έλξη, το κάναμε και αυτό, το αποτέλεσμα κάπως καθάρισαν λίγο τα ούρα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αμφιλεγόμενο. Η αιμορραγία λοιπόν συνεχίζεται και αποφασίζεται, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, ο κάθε χειρουργός έχει τις δικές του απόψεις. Εγώ προσωπικά όταν είμαι στην ανάνυψη και είτε μετά από διακιστική είτε μετά από διουρηθρική, μετά από μισή ώρα βλέπω ότι δεν μπορώ να ελέγξω την αιμορραγία, δεν περιμένω να ξεματώσει τελείως ο άρρωστος. Έχω ακούσει και αυτή την φιλοσοφία, μην κάνεις τίποτα, κάποια στιγμή θα ξεματώσει, θα πέσει πίεση και θα σταματήσει η αιμορραγία.
Οδηγώ τον άρρωστο πίσω στο χειρουργείο να ελέγξω. Υποθέτω ότι υπάρχει κάποιο αγγείο το οποίο μου έχει ξεφύγει. Και την ώρα που ανοίγουμε ξανά τον άρρωστο, θυμάμαι πολύ καλά ότι δεν βρήκαμε κάποιο συγκεκριμένο αγγείο το οποίο μάτωνε. Είχαμε την αίσθηση ότι το αίμα έρχεται μέσα από την κήτη. Βάλαμε επιπλέον ραφές. Κλείνουμε το τραύμα, ξαναπηγαίνουμε στην ανάνυψη. Όμως και εκεί πέρα για δεύτερη φορά έχουμε ξανά μια υπερτασική κρίση και η αιμορραγία συνεχίζεται. Τι θα κάναμε τώρα, προτού δείξω την επόμενη διαφάνεια, τι προτείνετε? Σε όλους θα έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, είμαι σίγουρος ότι δεν λέω κάτι καινούριο. Η νάρκωση ήταν η ραχαία. Αυτό που κάναμε αφού μείναμε στην ανάνυψη, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν 4-20 λεπτά και εξακολουθούσε να αιμορραγεί ο ασθενής, ακολούθησα την οδηγία του κυρίου Μπεκόπουλου. Ο κύριος Μπεκόπουλος ήταν ακόμα τότε στο Σεισμανόγλιο, παλιός δάσκαλος, σοφός δάσκαλος, ο οποίος στην εποχή του, όταν ξεκινάγαν και κάνανε αυτές τις επεμβάσεις, αυτόν τον χειρισμό τον κάνανε αρκετά συχνά. Εγώ δεν τον είχα ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Ξαναπάμε στο χειρουργείο και βάζουμε μία γάζα Μίκουλιτς στην προστατική κήτη. Το μπαλόνι του καθετήρα μπαίνει μέσα στην κίστη. Εφαρμόζεται μία έλξη. Ένα μέρος της Μίκουλιτς βγαίνει έξω από το τραύμα. Και ο άρρωστος, διασωληνωμένος, οδηγείται στη Μέθο, που ήμασταν πολύ τυχεροί που βρήκαμε ένα κρεβάτι στη Μέθ. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς στη Μέθ κρεβάτι σε όλα τα νοσοκομεία, υποθέτω. Όπου ο εφημερεύων, το θυμάμαι σαν σήμερα, ήταν μια κυρία ανεσιολόγος, μου λέει, με είδε ότι ήμουν και πολύ αγχωμένος και ταραγμένος, μου λέει, μην ανησυχείτε κύριε Λιβιζάντο, εγώ με την πίεση θα τον ηρεμήσω τον άρρωστο και θα δείτε ότι όλα θα σταματήσουν. Και όντως, με φάρμακα τα οποία είχε στη διάθεσή της, που η γνώμη μου είναι ότι μάλλον έδωσε αρκετά μεγάλη δόση, πέφτει η πίεση αρκετά χαμηλά και βεβαίως η αιμορραγία σταματάει. Ο άρρωστος, γιατί και εγώ έμεινα μέσα στη μονάδα πολλές ώρες ακόμα, έπεσε η πίεσή του, η οποία έμεινε αρκετά χαμηλά, τουλάχιστον για 2 ώρες. Μεταγγίστηκε ο άρρωστος, σταμάτησε η αιμορραγία και την άλλη μέρα το πρωί γίνεται προσπάθεια ανάνυψης. Ο άρρωστος δεν μπορεί βέβαια να αποσωληνωθεί. Υπάρχει πόνοια εγκεφαλικής βλάβης από την παρατεταμένη χαμηλή πίεση. Γίνεται αξονική εγκεφάλου. Και πρέπει να το ομολογήσω αυτό μεταξύ μας, διαδραστικό συνέδριο είναι, λέμε τα άπλητά μας, ότι είχαμε έναν διευθυντή τότε, έχει φύγει τώρα, έναν πολύ καλό κύριο, σεβάσμιο κύριο, ο οποίος όμως σαν πρακτική στη μονάδα, όποτε πήγαινε κάποιος άρρωστος από χειρουργικό περιστατικό, τα παρουσίαζε όλα πολύ χειρότερα. Και στους συγγενείς έλεγε ότι έχει γίνει τέτοια βλάβη στο χειρουργείο, ο άνθρωπος δεν έχει καμία ελπίδα. Έτσι ακριβώς έγινε και με τον άρρωστο. Όμως, όταν πήγαν οι συγγενείς να δούνε τον διευθυντή, τους είπε ότι ο άρρωστος ξεμάτωσε μέσα στο χειρουργείο, ο ουρολόγος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Ακόμα και αν ζήσει, από την εγκεφαλική βλάβη την οποία έχει, ο άρρωστος αυτός θα μείνει φυτό. Πρέπει να ομολογήσω ότι παρά το ότι μιλάμε για κεφαλονίτες που έχουμε τη φήμη ότι είμαστε τρελοί και περίεργοι, οι συγγενείς ήταν άψογοι και άψογοι ήταν η αδελφή της συζύγου, η οποία με καθησύχαζε αυτή συνεχώς ότι μη φοβάσαι γιατρέ, θα ξυπνήσει. Είχε μια προσωπική εμπειρία με το δικό της το παιδί, ο οποίος ήταν στο στρατό και είχε μια εγκεφαλική αιμορραγία και είχε μείνει σε κόμμα 3 μήνες και μετά συνήλθε και μου λέει θα συνέλθει ο άρρωστος και έτσι όντως έγινε. Ο άρρωστος ξύπνησε από το κόμμα μετά από 12 μέρες, συνήλθε τελείως και εδώ είναι το τέλος του πρώτου εφιάλτη πάνω στις διακιστικές προστατεκτομές. Τον ίδιο μήνα, μετά από περίπου 20-25 μέρες, μου έρχεται ασθενής 80 ετών, ο οποίος και αυτός ήταν παλιός ασθενής του κυρίου Μπεκόπουλου, που σιγά σιγά ο κύριος Μπεκόπουλος είχε ένα ατρίο προστάτου, το οποίο σιγά σιγά το ανέλαβα εγώ και τον είχε άρρωστο για πολλά χρόνια, γιατί είδα την κάρτα, του έδινε φάρμακα, προσκάρ και τέτοια. Εγώ βλέπω έναν καλοβαλμένο κύριο, με μια μεγάλη κοιλιά όμως, ο οποίος έχει ένα μεγάλο προστάτη, έχει δυσουρικά ενοχλήματα και τον πείθω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε διακιστική προστατεκτομή. Το πρώτο κακό
η πρώτη κακή επαφή που είχα με αυτή την οικογένεια ήταν ότι η σύζυγος με το που ήρθε και έκανε την εισαγωγή και μπήκε στο θάλαμο απάνω, επειδή τη ζήτησε προϊσταμένη να πάει ένα χαρτί κάτω, ήρθε στο γραφείο μου και μου τάχωσε σε πρώτη φάση. Για ένα αστείο θέμα, θυμάμαι ότι μου έκανε εντύπωση. Η επέμβαση δεν είχε κανένα απροόπτο, ούτε αιμορραγούσε, ούτε τίποτα. Επειδή όμως ήταν πολύ χοντρός, δεν μπορούσα να βάλω ραφές στην κήτη. Και τελικά έβαλα μία ραφή σχεδόν στα τυφλά, στην έκτη ώρα, δεν αιμορραγούσε. Άλλοι συνάδελφοι στην ίδια κλινική δεν βάζουν ποτέ ραφές, βάζουν ένα μπαλόνι και το τραβάνε και πάνε καλά πολλές φορές οι ασθενείς, αυτοί. Δύο μέρες μετά το χειρουργείο, ο ασθενής παραπονιέται για ένα ήπιο άλογο στην αριστερή οσφυγική χώρα. Δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Κάναμε ένα υπέρηχο και είχε μία μικρή διάταση. Δεν έδωσε σημασία, αλλά το ίδιο βράδυ με παίρνει τηλέφωνο εφημερεύων ότι ο άρρωστος έχει πυρετό 38 και 5. Και βεβαίως σκανάραμε τον άρρωστο και βρήκαμε ότι είχε ένα ουρίνωμα περινεφρικά αριστερά. Δεν θέλει καμία μεγάλη φιλοσοφία. Αυτό που είχε γίνει, ότι αυτό το ράμα το οποίο είχα βάλει στα τυφλά, προφανώς είχα πιάσει το ουρητηρικό στόμιο. Αυτή είναι μια επιπλοκή την οποία την άκουγα χρόνια. Εμείς, σαν ειδικευόμενοι με τον Διονύση, θυμάστε, σε κάθε διακριτική μας βάζανε, έπρεπε να βάλουμε μια μύλη μεταλλική να δούμε, να αναγνωρίσουμε τα στόμια. Αυτό με τα χρόνια σιγά σιγά καταργήθηκε και εδώ έπαθα ακριβώς αυτό το οποίο άκουγα να συμβαίνει. Δεν ήταν τόσο δύσκολο να λυθεί το πρόβλημα. Ενδοσκοπικά βρέθηκε το ράμα, κόπηκε το ράμα και βάλαμε ένα πικτέιλ. Με τους συγγενείς εδώ είχα σοβαρά προβλήματα. Ήταν άρρωστος 80 ετών, ο γιος του ήταν πολύ επιθετικός μαζί μου και τη γλίτωσα στο τσάκα. Για να δούμε ποιες είναι οι επιπλοκές της διακυστικής προστατεκτομής. Από περιέργεια μπήκα μέσα στο PubMed να δω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, μελέτες πάνω στη διακυστική προστατεκτομή που να μιλάνε για παρενέργειες. Ο Γιάννης Βαρκαράκης έχει δημοσιεύσει την εμπειρία του σεισμανογλίου, όλη η ομάδα δηλαδή, το 2004, πάνω στις ριζικές προστατεκτομές σε 214 ασθενείς, σύγκληση αυχένα 3,3%, στενώματα ουρήθρας 0,6%, επανεπέμβαση 3,9% και μετάγγιση αίματος 7,2%. Μελέτη από την Τουρκία με 1.119 ασθενείς, μετάγγιση αίματος 12%, σύγκληση αυχένα 3,6%, ακράτεια 0,7%, στένωμα στο εξωστόμιο 2,3%. Και αυτή είναι η τελευταία μελέτη που βρήκα να έχει δημοσιευθεί στο Journal of Urology πάνω στην διακυστική προστατεκτομή. Μετάγγιση αίματος 36%. Είναι από κέντρα, τα κέντρα στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική έχουν μικρότερη εμπειρία πάνω στις διακυστικές προστατεκτομές και θα δείτε ότι σε αυτές τις σειρές τα ποσοστά είναι πολύ χειρότερα. Μετάγγιση αίματος 36%. Στένωμα ουρήθρας σε 3 ασθενείς και στένωμα αυχένα σε 3 ασθενείς. Πάμε στην διουρηθρική προστατεκτομή. Εδώ είναι ένας άρρωστος τον οποίο επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ μου. Είναι ασθενής 72 ετών με αυτό που φοβόμαστε όλοι. Μεταλλική αορτική βαλβίδα. Ασθενής ο οποίος έρχεται με επίσχεση ούρων, έχει έναν προστάτη γύρω στα 60 γραμμάρια. Προσπαθώ πάντα να αποφεύγω αυτούς τους ασθενείς, διότι αρχίζει ο γνωστός καυγάς για τα αντιπικτικά. Όλοι σας τα γνωρίζετε ότι αυτοί οι ασθενείς παίρνουν αντιπικτικά συντρόμπλα VIX και διακόπτουμε αυτή τη θεραπεία, αρχίζουμε τη θεραπεία. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Λιζάδο, εδώ πέρα, το χειρότερο πρόβλημα δεν είναι ο άρρωστος ο οποίος... Όχι, έχω και αυτό, νομίζω ότι δουλεύει. Δεν είναι ο άρρωστος αυτός ο οποίος παίρνει συντρόμ για τη μεταλλική του βαλβίδα και που θα καλυφθεί θαυμάσια παίρνοντας χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνου. Νομίζω πως το κυρίαρχο πρόβλημα αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι τα καινούργια stents τα οποία χρησιμοποιούν οι επεμβατικοί καρδιολόγοι, για τα οποία θα πρέπει να παίρνουν συνδυασμό των αντιομπεταλιακών και τύπου ασπιρίνης, αλλά και τύπου πλαβίξης κοβέρ, που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και πρέπει, σου λέει, και έτσι, δεν μπορείς να τα διακόψεις. Γιατί το... Τελεία παύλα, διότι δεν σε καλύπτει, λέει, η παρήνη χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνη. Είναι και πολύ αυτό σωστά. Είναι νομίζω πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει τα τελευταία χρόνια και θα γίνει ακόμα χειρότερο. Διότι οι φίλοι μας οι καρδιολόγοι και οι αντίστοιχες εταιρείες δεν υπολογίσανε ότι αυτά τα stents
μπαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι ηλικιακά ανήκουν στην κατηγορία εκείνη που θα, τουλάχιστον όσον αφορά τα ουρολογικά, έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να υποβληθούν σε όλη την γκάμα των επεμβάσεων. Είναι πολύ σωστό. Καλό είτε υπερπλασία είτε για καρκίνο του προστάτη. Ειδικά με τα stents έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μελέτη που έχουμε σε δημοσίευση αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να δημοσιεύσουμε μάλλον, έχουμε φάει πόρτα από 6 περιοδικά μέχρι τώρα, για την χρήση των αντιεμβολιακών, που είναι και το ακόμα χειρότερο πρόβλημα όταν ο ίδιος ο άρρωστος δεν το λέει. Και πρέπει να περάσει από ανάκριση τρίτου βαθμού για να σου πει τελικά το τι γίνεται. Και το θέμα είναι ακόμα και εκείνα τα περιστατικά στα οποία δεν έχει δοθεί με εντολή γιατρού και το παίρνει σε αλλοσπύρι επειδή το παίρνει ο μπατζανάκης του, ή ακόμα πιο πολύ, και το θεωρώ πιο σημαντικό αυτό το πράγμα, όταν ο γιατρός που τα έχει γράψει δεν έχει εξηγήσει την αναγκαιότητα να λέει ο άρρωστος αυτός αυτά τα πράγματα. Και συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά νομίζω πως είναι καλό έτσι όταν έρχεται, γιατί τώρα μου ήρθε στο μυαλό αυτό το πράγμα. Τα προβλήματα με αιμορραγίες τα οποία έχει να αντιμετωπίσει κανείς έχουν σχέση και με την κρίση των αντιεμβολιακών, γιατί το συνδρόμο άλλο το θυμάται. Σωστό. Επειδή κάνει το INR του κάθε μήνα και ούτω καθεξής. Τα υπόλοιπα όμως μπορεί και να μην τα πει. Και σε guidelines, αυτό είναι η άλλη φοβερή ιστορία, το μοναδικό που υπάρχει σαν επέμβαση για αντένδειξη να γίνει χωρίς διακοπή των αντιεμβολιακών είναι η διουρηθρική προστατεκτομή και οι νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Υποτίθεται ότι όλες οι υπόλοιπες μπορούν να γίνουν κανονικά, χωρίς να διακοπούν τα αντιεμβολιακά. Mm-hmm. Όσο θέλετε το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Έτσι. Συγγνώμη για τη διακοπή. Όχι. Αυτό που λες, Διονύση, το βλέπουμε κάθε μέρα. Ειδικά με τα stents, όπως λες, έχεις απόλυτα δίκιο. Παίρνουν πλαβίξ. Λέμε να σταματήσουμε το πλαβίξ, να δώσουμε υπαρίνη. Οι καρδιολόγοι φρικάρουν. Σου λέει ότι η υπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους δεν κάνει την ίδια δουλειά που κάνει το πλαβίξ. Και μας πιέζουν, και λίγο πολύ αυτό έχει γίνει και εδώ, μας πιέζουν να αρχίσουμε γρήγορα τα αντιπυκτικά. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο έγινε, το κάναμε όπως κάνουμε σε όλους τους ασθενείς. Διακόψαμε το συντρόμα, αρχίσαμε υπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους. Την ημέρα που είναι να γίνει το χειρουργείο, το πρωί δεν κάνουμε την δόση, γίνεται το χειρουργείο και το απόγευμα συνήθως ξεκινάμε με μία μικρή δόση. Εδώ σε αυτόν τον συγκεκριμένο ασθενή ενδιαφερότανε νέος επίκουρος καθηγητής, ήμουνα τότε, ενδιαφερότανε ένας καθηγητής καρδιολογίας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό, από το να έχετε κάποιον πιο σίνιορ από εσάς από πάνω σας, ο οποίος να ανακατεύεται σε κάθε κίνηση την οποία κάνετε και να έχει τη δική του άποψη και να είστε σε μειονεκτική θέση, να μην μπορείτε εύκολα να πείτε ότι εδώ συμφωνώ ή εκεί διαφωνώ. Εμείς συνήθως σε αυτούς τους ασθενείς το απόγευμα δίνουμε μία δόση υπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους, είμαστε όμως λίγο προσεκτικοί, είναι 20-30 μονάδες. Εδώ λοιπόν... Ή καθόλου. Συνήθως δίνουμε, αν δεν είναι κόκκινα τα ούρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε την πρώτη δόση το απόγευμα. Εδώ λοιπόν το πρώτο λάθος το οποίο έκανα εγώ, ήρθε από πάνω ο... Sorry, δεν απευθύνομαι γενικά στους καθηγητές, αλλά ήρθε από πάνω ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος με πίεσε και μου λέει, όχι, είναι επικίνδυνο, θα δώσουμε 60 μονάδες. Βεβαίως με τις 60 μονάδες το βράδυ τα ούρα άρχισαν να κοκκινίζουν. Βάλαμε διπλή πλύση, μία ελαφριά έλξη, κάπως βελτιώθηκε το πρόβλημα. Την άλλη μέρα το πρωί αρχίζει πάλι το παζάρι με κόκκινα ούρα. Ποια θα είναι η δόση της υπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους? Εγώ ήθελα να δώσω μικρότερη δόση. Επιμονή από πάνω από τον ειδικό, όχι, θα πάθει η βαλβίδα του κάτι. 40 μονάδες το πρωί, 40 μονάδες το απόγευμα και επί δύο μέρες γινόταν αυτός ο καυγάς. Δεν ήταν τα ούρα αυτά τα κόκκινα, το αίμα που βλέπαμε, που είπα πριν στην διακιστική προστατεκτομή, αλλά είναι αυτή η συνεχής αιμορραγία η οποία δεν σταματάει. Είχε χαμηλό αιματοκρίτη όταν ήρθε ο ασθενής, έχουμε ήδη κάνει δύο μεταγγίσεις. Και κάποια στιγμή μου μίλαγε και έτσι με αρκετά απαξιωτικό τρόπο, σαν να μου είχαν κάνει χάρη που είχαν έρθει σε μένα, ότι προφανώς δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά σου, υπάρχει κάποιο αγγείο το οποίο αιμορραγεί και πρέπει να ξαναβάλεις τον άρρωστο στο χειρουργείο για να ελέγξει την αιμορραγία. Εδώ, κύριε Μητρόπουλε, σας έχει συμβεί ποτέ να σας πιέζει το λαϊκό κάποιος μεγαλύτερος και να σας αναγκάζει να κάνετε πράγματα... Ον ουκέστη αριθμός, αλλά... Τα οποία... Δεν θα τα κάνατε αν δεν σας πείτε. Σαφέστατα,
όνου και στη αριθμός, και εδώ πέρα είναι το τεράστιο πρόβλημα, ότι διακινδυνεύει κανείς πολλά πράγματα μέχρι να φτάσει να παραιτηθεί από το Πανεπιστήμιο. Θα φτάσουμε και εκεί. Εδώ λοιπόν ξαναέβαλα τον άρρωστο στο χειρουργείο, δεν βρήκα κάτι το ιδιαίτερο, έκανα βεβαίως αιμόσταση με την πύλια. Το επόμενο πρωί, μέχρι εκείνη την ημέρα, με τους συγγενείς είχα μια καλή επικοινωνία, βλέποντας ότι τα ούρα δεν έχουν καθαρίσει, είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια πολύ επιθετική συμπεριφορά των συγγενών, διότι βλέπουν ότι έχουν περάσει δύο μέρες, έχει μπει τρεις μέρες, έχει μπει ο άρρωστος δύο φορές στο χειρουργείο και το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Για καλή μου τύχη, είχε κάποιο συνέδριο ο συνάδελφος, έφυγε. Και αυτό που έκανα δεν λέω ότι είναι ιατρικά το σωστό και προς Θεού δεν λέω ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Αλλά εγώ στην απόγνωσή μου για το πώς θα δώσω λύση στο θέμα, σταμάτησα τελείως για δύο μέρες την υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους. Δεν το είπα στους καρδιολόγους, διότι αν το πείτε αυτό θα σας κυνηγήσουν. Βεβαίως αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία, έβγαλα τον καθετήρα, πήγε σπίτι του ο ασθενής, ξεκινήσαμε ξανά υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους με χαμηλές δόσεις και μετά από κάποιες μέρες μπορέσαμε ξανά τον άρρωστο αυτό να τον ξεκινήσουμε με το συντρόμ. Και Μητρό που λέγεται σηκωθεί, φοβάμαι. Ναι, ναι, όχι, ναι. Δεν είμαι καν πίσω σας, στο πλάι σας είστε. Παρακαλώ. Λοιπόν, εκείνο το οποίο νομίζω πως αξίζει τον κόπο να κουβεντιάσουμε σε αυτή την ιστορία είναι κουβεντιάζουμε με τον άρρωστο που παίρνει αντιληπτικά την καθόλου την μπαλάτζα της πιθανότητας να έχει προβλήματα από την διακοπή των αντιπυκτικών του σε σχέση με την ωφέλεια που θα έχει από το χειρουργείο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά σε αυτούς τους ασθενείς εξαντλώ όσο μπορώ την φαρμακευτική αγωγή. Και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός να πω σε έναν τέτοιον άρρωστο έλα να κάνουμε μια χειρουργική επέμβαση. Θα έρθω και στα λέιζερ μετά, ακόμα και για την χρήση του green light laser που υποτίθεται ότι μπορείς να κάνεις αυτή την επέμβαση και πάντα βλέπω και ανακοινώσεις και συναδέλφους που λένε ότι κάνουν την επέμβαση χωρίς να διακόψουν την αγωγή. Εγώ μία φορά είχα έναν άρρωστο πάλι με αορτική βαλβίδα που του υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους με λέιζερ. Όχι τόσο έντονο πρόβλημα, αλλά δεν ήταν έτσι. Έχουμε απλά λοιπόν πλήρη έλλειψη κλινικών μελετών τυχεοποιημένων που να λένε τη σχέση ωφέλους και προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν για τις ουρολογικές επεμβάσεις. Για άλλες επεμβάσεις υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και να καταθέσω εδώ και την προσωπική μου εμπειρία. Κάποιοι από εσάς ξέρετε ότι μου είχαν φορτώσει για χρόνια ολόκληρα τους ομοροφιλικούς στο Λαϊκό. Η εμπειρία μου με τους αιμοροφιλικούς για τις επεμβάσεις στις ουρολογικές του κατωτέρου ουροποιητικού είναι φοβερή και τρομερή. Έτσι, αυτά πράγματα. Και εδώ καταθέτω τον τρόπο αντιμετώπισης, όπως είπε και ο κ. Αλιβιζάτος, ότι στους αρρώστους αυτούς κοιτάω να μην χειρουργηθούν ποτέ για τον προστάτη τους, χρησιμοποιώντας φαρμακευτικά, ακόμα και LHRH ανάλογα, προκειμένου να τους συρρυκνώσω τον προστάτη τους και να μην φτάσουν να μπουν στο χειρουργείο. Παρακαλώ. Βασίλη. Το οποίο βρίσκεται τώρα στην κλινική. Αλλά γιατί γιουαρκίστεως. Αορτική βαλβίδα. Μετά από ένα δίμηνο από πολλές τηλέφωνα, διάφοροι άνθρωποι κτλ. Και μάλλον τυχαίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους αυτά τα περίεργα. Μπήκε στο χειρουργείο. Μετά το χειρουργείο βγήκε καθαρός ως συνήθως, γιατί προσέχεις πολύ σε αυτούς τους ασθενείς. Πηγαίνει στο κρεβάτι, 0,8 επί 2 το κλεξάν. Μόλις γίνεται το 08. Ήταν δολοφονική δόση. Κατά παραγγελία του καρδιολόγου. Ακριβώς. Αλλά εκεί είναι, πιστεύω, ότι αν θέλει κανείς ένα μήνυμα σε αυτή την ιστορία, είναι ότι θα πρέπει να σταθεί βράχος ότι κοίταξε να δεις αυτό που μου κάνεις, θα μου σκοτώσεις τον άρρωστο και θα βρεθώ εγώ μπλεγμένο. Θεωρητικά αυτό που λένε αυτοί είναι για την Κλεξάν τουλάχιστον το βάρος επί 2 θεραπευτικά, το βάρος επί 1 να γίνει για συντηρητική για προφύλαξη. Ναι. Αρχίζει και ματώνει. Κλασικά, παίρνει 4 φιάλες αίμα ο άνθρωπος, μειώνω σιγά σιγά τη δόση και επικοινωνώ με τον καρδιοχειρουργό του, ο οποίος μου λέει, αν το INR σου είναι πάνω από ένα ακόμα κάτι, ελαφρά αυξημένο, μην του κάνεις τίποτε. Γιατί στην αορτική βαλβίδα δεν γίνονται τόσο εύκολα θρόμβοι. Εκεί μου λέει, πρόσεξέ το. Τέλος πάντων, ο ασθενής μετά από 7 μέρες, εχθές βγήκε ο καθετήρας, γιατί εχθές σταμάτησε να ματώνει και μπήκε. Και να θυμίσω στον Δημήτρη ότι στο πρώτο διαδραστικό σεμινάριο που είχαμε εδώ στην Πορταλιά, ήσουνα με το τηλέφωνο
Στο χέρι. Γι' αυτό σηκώνω το χέρι. Να πω, λοιπόν, γι' αυτό το περιστατικό, όπου πραγματικά οι μνήμες μου από το πρώτο είναι θολές, από το πρώτο διαδραστικό, που το πρώτο διαδραστικό, ειλικρινά σας λέω, ότι μου είχε πάρει 6 μήνες από τη ζωή μου, πήρω στις 30 ώρες δουλειά κάθε εβδομάδα. Για να στηθεί όλο σαν ιδέα, σαν τέτοιο κτλ. Και ήταν μία εβδομάδα πριν, μία κλασική ιστορία προστάτη, προστατεκτομής. Την εβδομάδα που άρχισε το διαδραστικό, ο ασθενής την τρίτη μέρα μάλλον μάτωσε για λίγο. Είπαμε να μείνει άλλες δύο μέρες την πέμπτη μέρα. Την πέμπτη μέρα το πιάνει. Ήταν η ημέρα που εγώ ήρθα εδώ, Πέμπτη, για να στήσουμε όλο την πρώτη φορά. Πέμπτη, με το που φτάνω εδώ, με παίρνουν ότι έχει μια κατάσχετη αιμορραγία, ότι έχει πάρει 6 φιάλες αίμα και δε, και το βάζουν στο χειρουργείο οι συνάδελφοι, ο Κώστος Χατζημορατίδης. Τον ανοίγουν, πάνε διουρυθρικά, δεν μπορούσαν να δουν τίποτα από την αιμορραγία και να το ελέγξουν. Έπεφτε ο άρρωστος, χανότανε, μπαίνουνε, πάει και ο Βασίλης ο Κατσίκας, τον ανοίγουνε, κάνουν την πλύση, τίποτα πεντακάθαρα, δεν κάνουν τίποτα, κάνουν απλώς, βάζουν μερικές γραφές και κλείνουνε. Δύο μέρες μετά, το Σάββατο, ξανά μαζική αιματουρία, πάνε διουρυθρικά, το σταματάνε και έχοντας διουρυθρικά και το Σάββατο το βράδυ, την ώρα που τρώγαμε και μάλιστα είχα πάει στο τραπέζι και είχα ζητήσει όλους, θυμάμαι, και ο Γεράσπιος, ο Διονύσης και ο Γιάννης Βαρκαράκης εκεί πέρα. Τους λέω, τι να κάνουμε, έχω ένα άρρωστο που ξανά να ματώνει και το ξαναβάζουν και τον ανοίγουν, όπου βάζουν Μίκουλιτς. Λοιπόν, την Κυριακή ο ασθενής αυτός ξαναματώνει, το ξανά ανοίγουν το πρωί την Κυριακή. Λοιπόν, και δόξα τω Θεώ, από εκεί και πέρα, δεν ξαναμάτωσε, αλλά ήταν εντελώς τυχαίο. Με φίλοι, οι θετοί του κόρη ήταν φίλοι μου και είναι αυτοί βασικά που μας οργανώνει όλα μέχρι σήμερα. Ευτυχώς παραμείναμε φίλοι, γιατί είχε την κατανόηση και ήταν από παλιά. Μας κάνει τα προγράμματα όλα που βλέπετε και συντονίζει όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό ήταν ένα δραματικό περιστατικό που έχει σχέση με το πρώτο σχολείο, που πραγματικά όλες τις μέρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Και θα ήθελα απλώς, για να μην ξαναδιακόψω, να προσθέσω και ένα που ο Γεράσιμος το ξέρει, που λέμε για τα λέιζερ, ότι δεν ματώνουν, σε έναν ασθενή ο οποίος πήγε μια χαρά, που δεν ήθελε, είχε μεγάλη απόφραξη με ένα μεγάλο προστάτη γύρω στα 150 γραμμάρια. Πήγε μια χαρά την 8η μέρα. Δηλαδή είχε φύγει και μάλιστα είχε πάει στις Βρυξέλλες. Φύγε κανονικά την άλλη μέρα με το λέιζερ. Βρήκε, έκανε το πρώτο αιμορραγικό του επεισόδιο και μετά ανά 15 μέρες. Όχι, συγγνώμη, την 8η έκανε το πρώτο. Μετά πάνω στο μήνα κάνει μεγάλο επεισόδιο. Αιματοκίστη, μπαίνω διουρυθρικά, τον καθαρίζω και παίρνω απλώς και καίω με την πύλια. Δεν βρήκα τίποτα. Και έκτοτε. Επί 3 μήνες που έχουν περάσει από τότε, στο ένα ταξίδι βρέθηκε, έχει μία αιμορραγία κάθε 10-15 μέρες. Και ενώ είναι πεντακάθαρος. Σε μία από αυτές τις αιμορραγίες, επειδή είναι ένας άνθρωπος που ταξιδεύει κάθε εβδομάδα, πάει Βρυξέλλες. Και συγχρόνως πολλές εβδομάδες και Αθήνα, τον έπιασε στην Αθήνα και είπα πήγαινε να βρει τον κύριο Λιβιζάτο και πήγαινε να τον βρει. Μέχρι να πάει εκεί πέρα είχε σταματήσει. Από ό,τι μου είπε ο ίδιος. Έτσι δεν ήταν Γεράσιμος, ήταν καθαρός. Λοιπόν. Που δεν μπορείς να κάνεις και τι να κάνεις. Να ξαναπάς σε αυτόν τον ασθενή που έχει μία στις 15. Αλλά σκεφτείτε αυτός να έπαιρνε, που οι καρδιολόγοι σου λένε, όχι, το πλαβίξ μην το φοβάσαι, ή την ασπιρίνη μην τη φοβάσαι καθόλου. Φανταστείτε αυτό το περιστατικό που είναι μετά από 15, μετά από 3 μήνες σου λέει κάνει μεραγικό επεισόδιο, να έπαιρνε κάτι τέτοιο. Και όταν τους ρωτάω τους καρδιολόγους, συγγνώμη, εσείς από πού το λέτε αυτό? Εμάς λέει που κάνουμε τις παραγγελίες δεν μας ματώνουν όταν παίρνουν, λέει, την ασπιρίνη. Λέω, είναι ίδιο ακριβώς με την προστατεκτομή. Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε λίγο να προχωρήσω, γιατί έχουμε μείνει. Σε αυτούς τους αρρώστους, κάποιον ειδικό αιματολογικό έλεγχο κάνουμε? Δηλαδή, μήπως έχουν κάποιον παράγοντα περίεργο που δεν το ξέρανε? Σε όλους αυτούς τους αρρώστους γίνεται ο αιματολογικός έλεγχος. Αν θυμάμαι καλά, στο περιστατικό του Δημήτρη βρέθηκε κάποιο πρόβλημα σε κάποιο παράγοντα σπάνιο. Τελικά. Τελικά, μετά από 1-1,5 μήνα. Αλλά το κλασικό είναι για το
τουλάχιστον στο δικό μας το νοσοκομείο, είναι καθιερωμένος ο έλεγχος της λειτουργικότητας των εμβρεταλίων με την εξέταση του PFA, το platelet fraction assay. Closure time. Αν δεν ομολοποιηθεί, μιλάω για τους ανθρώπους που παίρνονται εμβρεταλιακά, έτσι, δεν μπαίνει στο χειρουργείο άλλος. Το έχουμε κανόνα απαράβατο για να αποφεύγει κανείς τέτοιου προβλήματα. Αλλά το κακό είναι ότι πρώτον υπάρχει αμφισβήτηση για την αξία του PFA για αυτή την ιστορία, γιατί μπορεί να υποκρύπτεται μια άλλη σπανιότητα που δεν αναδεικνύεται και από την άλλη μεριά δεν το κάνουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Εάν πάμε λοιπόν στην βιβλιογραφία για τις επιπλοκές της διουρηθρικής, το 1982 υπάρχει ένα κλασικό paper από την Αμερική του Μέμπαστ, το οποίο λέει για όλες τις επιπλοκές. Το ερώτημα είναι 20 χρόνια μετά, αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Υπάρχουν δύο πρόσφατες ανασκοπήσεις από την Ευρώπη. Αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι εκεί που υπάρχει μεγάλη διαφορά με τις επιπλοκές τις δημοσιευμένες προ 20 ετών είναι στο mortality rate, το οποίο τότε ήταν 1 με 2%, ενώ τώρα είναι 0,1 με 0,3%. Και στις επιπλοκές της απότερας υπάρχει βέβαια η παλίνδρομη εξπερμάτιση. Πάω λίγο πιο γρήγορα γιατί έχω μείνει λίγο πίσω από το χρόνο. Οπότε αυτό το slide το έχω κλέψει από τον Διονύση. Πάντα να το έχουμε κατά νου στη θεραπεία της υπερτροφίας. Εάν βάλουμε σε αυτόν τον άξονα τις επιπλοκές και σε αυτόν την αποτελεσματικότητα, πάντα βεβαίως είναι αυτονόητο ότι τα φάρμακα είναι εδώ κάτω. Λίγες επιπλοκές, μικρή αποτελεσματικότητα. Πάμε στα minimal invasive, περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερες επιπλοκές και βεβαίως τις κλασικές επεμβάσεις, διουρηθρική και διακιστική, την καλύτερη αποτελεσματικότητα με τις περισσότερες επιπλοκές. Και βεβαίως το ερώτημα είναι, μπορούμε τώρα με τα λέιζερ να έχουμε μια τεχνική η οποία θα έχει λιγότερες επιπλοκές, αλλά την αποτελεσματικότητα των χειρουργικών επεμβάσεων. Οπότε σιγά σιγά με τα χρόνια προχωράμε, φτάνουμε στα λέιζερ, καινούρια μέθοδος, ανέμακτη, ο άρρωστος φεύγει την άλλη μέρα, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη περίπτωση δική μου, η οποία έχει γίνει αφού έχω κάνει τουλάχιστον 100 περιστατικά. Είναι γνωστός μου άνθρωπος, γιατρός, τον γνωρίζω από μικρό παιδί, έρχεται σε μένα, χειρουργός, με έντονα δυσουρικά ενοχλήματα, τα οποία οφείλονται σε υποκυστικό κόλλημα. Έχει ακούσει ότι έχω στα χέρια μου αυτό το μηχάνημα και έρχεται για να κάνουμε την επέμβαση. Διονύση, θες να πατήσεις. Ο άρρωστος έχει έναν προστάτη, αν θυμάμαι καλά, ήταν 50-60 γραμμάρια και έχει ένα μέσο λοβό, ο οποίος είναι ένας σημαντικός μέσος λοβός. Πάντα με το λέιζερ θέλει προσοχή όταν κάνουμε τον μέσο λοβό. Καταρχάς πάντα ξεκινάμε προσπαθώντας να εντοπίσουμε πού είναι το ουρητηρικό στόμιο. Ακριβώς σε έναν άρρωστο με ένα μέσο λοβό, για να μην υπάρχει ο φόβος να κάνουμε μία ζημιά στο ουρητηρικό στόμιο. Στα πρώτα περιστατικά που κάναμε με το μέσο λοβό το φοβόμασταν. Σε αυτό το περιστατικό, αυτό που αν μας έρθει η εικόνα θέλω να σας δείξω, είναι ότι τελειώνοντας με το μέσο λοβό και πολύ ικανοποιημένος ότι είχα κάνει πολύ καλή δουλειά με το μέσο λοβό, η επόμενη κίνηση είναι να ψάξω να βρω τα στόμια. Και ψάχνοντας να βρω τα στόμια, δεν έβρισκα τα στόμια. Και δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι θα σας έχει συμβεί πόσες φορές μέσα στο χειρουργείο ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι έχουμε κάνει κάποια πατάτα και λέμε, Θεέ μου, τι έχω κάνει εδώ. Αυτό που ίσως δείτε είναι ότι ποτέ μου δεν πίστευα ότι είχα φτάσει τόσο κοντά στα στόμια. Πήρα έναν ουρητηρικό και ψάχνοντας βρήκα τα δύο στόμια. Από την κάτω πλευρά έχω φτάσει στο σημείο, στο όριο, στο κοντινότερο όριο που θα μπορούσα να φτάσω. Ευτυχώς βρήκα και τα δύο στόμια. Δεν υπήρχε βλάβη, όμως ποτέ μου δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να φτάσω τόσο κοντά και ακριβώς ήταν ένα μάθημα για μένα ότι αν δεν είναι κανείς προσεκτικός, μπορεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα και με μια τεχνική που νομίζει ότι δεν έχει ιδιαίτερες επιπλοκές, είναι δυνατόν να φάει τα στόμια. Με τη μέθοδο αυτή έχω ζήσει και άλλη επιπλοκή. Με έχει παρακαλέσει κάποιος συνάδελφος που ξεκινάει, έχει το μηχάνημα
και πάω σε κάποια κλινική. Υπάρχει μια μεγάλη πέτρα μέσα στην κίστη, από αυτές τις αγκαθωτές πέτρες που είναι σαν αχινός, και ξεκινάει η επέμβαση με το stone punch για να αντιμετωπίσουμε την πέτρα. Γίνεται κίστεολιθοτριψία. Δυστυχώς την ώρα που έγινε η κίστεολιθοτριψία, αυτή η πέτρα με τα αγκάθια τα οποία είχε το προηγούμενο. Ναι, ναι, αυτό εδώ, ναι. Λοιπόν, εδώ απλώς αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ακριβώς τα στόμια του, πόσο κοντά έφτασα και πώς ο Θεός με βοήθησε. Και σκεφτείτε να έχετε τέτοιου είδους επιπλοκή σε έναν άνθρωπο που είναι γνωστός σας και οικογενειακός σας φίλος. Πάντως, συγγνώμη, Γεράσιμε, το πρόβλημα είναι με το μέσο λοβό. Γιατί τρώγοντας τον από πίσω, τα στρώμια ξαφνικά εσούρχονται πάνω και δεν παίρνεις πρέφα. Η εκτίμηση η πρώτη που κάνεις, θεωρείς ότι είναι μακρύ. Βασικά δεν είναι, και η αίσθησή μου είναι ότι απλώς τα βλέπεις ότι είναι πολύ χαμηλά κάτω. Δεν είναι μακριά, είναι χαμηλά. Αλλά ξαφνικά πέφτει όλο αυτό και το ύψος χάνεται, που το νομίζεις απόσταση και βρίσκεσαι δίπλα. Και αυτό είναι το ύπουλο με το green light. Πολλές φορές τα στόμια είναι αρκετά πίσω, αρκετά μακριά, και μπορεί κανείς να δουλέψει με άνεση. Αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είδα τα στόμια, είχα την αίσθηση ότι είναι αρκετά πίσω. Και εδώ είμαστε, δεν κρατάει πολύ το βίντεο. Δείχνει πώς ξεκινάμε από τη μία πλευρά και πώς ξεκινάμε από την άλλη πλευρά. Εδώ βλέπετε πόσο κοντά έχει γίνει το layering στο ουρητηρικό στόμιο. Είναι η απόσταση χιλιοστών. Εδώ από κάτω έχει καεί από το λέιζερ. Αλλά το στόμιο ευτυχώς ήταν ανέπαφο. Και από την άλλη μεριά θα δείτε ότι εντελώς τυχαία. Δεν έβλεπα καθόλου το στόμιο και παίζοντας βρήκα εντελώς τυχαία το ουρητηρικό στόμιο. Για να προχωρήσω λοιπόν, να πω ότι έλεγα λοιπόν πριν ότι υπάρχει ένα άλλο περιστατικό το οποίο ακριβώς την ώρα που έγινε εκεί στο λιθοτριψία έγινε μετά και το λέιζερ, και προφανώς υπήρχανε κακώσεις στο τρίγωνο, έκανε μεγάλη απορρόφηση, ο άρρωστος έκανε οξία νεφρική ανεπάρκεια, ήρθε μετά, έμεινε στο νοσοκομείο 14 μέρες μέχρι να αρχίσει να βγάζει ούρα. Υπάρχει περιστατικό όπου, σαν αυτό που είδατε το δικό μου, που όντως έχει φαγωθεί το στόμιο και έγινε επανεμφύτευση. Υπάρχει ένας άνδρας 54 ετών με ακράτεια ούρων, και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο υπάρχει και ένας ασθενής ο οποίος πέθανε από σύνδρομο απορρόφησης, προφανώς διότι έγινε ρήξη της κάψας και έγινε απορρόφηση χωρίς να το πάρει χαμπάρι. Και εγώ έχω χειρουργός. Ένα περιστατικό. Για πες μου. Δεν έχω κάνει ποτέ μου λέζερ εγώ, αλλά μου ήρθε σε μένα. Δικό μου. Όχι. Ελπίζω όχι. Όχι. Ένας άνδρας λοιπόν 34 ετών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι η πέμπτη φορά που υποβάλλεται σε διουρηθρική διάνοιξη του κυστικού αφιένα, ο οποίος κλείνει εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος, που το μάξιμο που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή είναι τους 6 μήνες. Και το θέμα είναι ότι είχε γίνει διουρηθρική προστατεκτομή με λέιζερ σε αυτόν τον άνθρωπο των 35 ετών, με πρώτη ένδειξη, από ό,τι είχα καταλάβει, ουσιαστικά ένα υπερτροφικό σπερματικό λοφύριο. Περιττώ να σας πω ότι δεν υπάρχει σπερματικό λοφύριο, έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν. Άρα λοιπόν, η σύγκληση του κυστικού αφιένα είναι μέσα στις επιπλοκές με πιθανότητα 0,8%, άσχετα με το αν η ένδειξη ήταν σωστή. Δεν ήταν σωστή. Η ένδειξη εμφανίζεται. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι κάτι το οποίο εξαφανίζεται σαν πιθανότητα, γιατί υπάρχει και στη διουρηθρική και στη διακυστική προστατεκτομή η ιστορία της σύγκλησης του αφιένας. Οι επιπλοκές είναι λιγότερες, αλλά ήθελα να σας δείξω ότι υπάρχουν και σε αυτές τις τεχνικές επιπλοκές, οι οποίες είναι πολύ σοβαρές. Και έρχομαι στην τελευταία μου επιπλοκή, από όπου και ξεκίνησα. Περνάνε τα χρόνια. Έφυγα από το νοσοκομείο στο οποίο δούλευα 17 χρόνια. Άλλαξα εργασιακό χώρο. Πήγα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο το οποίο έχει ρομπότ. Και βεβαίως θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου. Δεν έχω εμπειρία στα λαπαροσκοπικά, αλλά
πρέπει κανείς να ξεκινήσει όταν βρίσκεται σε ένα χώρο που υπάρχει αυτό το μηχάνημα να κάνει και την προσπάθεια προς την ρομποτική χειρουργική. Ξεκινώντας λοιπόν, δεν είναι εύκολη η ρομποτική, το λέω ευθέως και καθαρά και εκπλήσωμαι πάντα όταν ακούω με πόσο μεγάλη ευκολία γίνονται πολλά. Θέλει μεγάλη εμπειρία. Είναι αυτό που είπε χθες ο κύριος Σκολάρικος. Όλα γίνονται με τη σωστή εμπειρία και στο σωστό χώρο. Εγώ λοιπόν είμαι σε μια φάση, είμαι σε ένα ιδιωτικό πλέον νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε ότι η καμπύλη εκμάθησης είναι ακόμα πιο δύσκολη όταν γίνεται με μια καινούρια χειρουργική τεχνική σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Είμαι όμως αρκετά συντηρητικός και προσεκτικός και πάντα για τα πρώτα μου περιστατικά πήγα στο Στρασβούργο, έκανα την εκπαίδευση, δεν νομίζω ότι μου προσέφερε πολλά πράγματα και πάντα στα πρώτα περιστατικά έχω δύο φίλους Ευρωπαίους από δύο διαφορετικές χώρες και είπα θα ξεκινήσω πάντα με την βοήθεια και την παρουσία ενός ανθρώπου που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, διότι δεν έχει νόημα να κάνει κανείς αυτή την καινούρια τεχνική και ή να αφήσει μέσα τον μισό προστάτη ή να έχει του κόσμου τις επιπλοκές. Εδώ λοιπόν είμαστε στη φάση που σαν εμπειρία έχουμε στην κλινική 9 περιστατικά και αυτό είναι το 10ο περιστατικό. Είναι ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών με τιμή PSA ψηλή, 19 νανογράμμα ανά ml, αδύνατος, λεπτός, Gleason 7 και γίνεται ρομποτική ριζική προστατεκτομή και επειδή ακριβώς η τιμή του PSA είναι ψηλή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι παρόν και βοηθάει και στην ουσία κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της επέμβασης, κάνει και εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό μέχρι τον διχασμό των λαγωνίων. Στη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, εάν με ρωτήσετε αν έγινε κάτι περίεργο, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι άνοιξε ο αφιένας και μπήκανε κάποια ραματάκια για να κλείσει ο αφιένας. Για την ώρα που γινόταν ο εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός, κάποια στιγμή αιμορράγησε κάποιο αγγείο και έγινε αιμόστασης κοντά στα λαγόνια αγγεία. Τίποτα το άλλο. Όταν τέλειωσε το χειρουργείο, δεν υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ίσως τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ευρώπη και δεν βάζει παροχέτευση μετά την επέμβαση. Η επέμβαση κράτησε 4,5 ώρες και μπορώ να σας πω ότι στο τέλος πάντα γίνεται έλεγχος με 120 ml για να δούμε αν υπάρχει διαφυγή. Ο ασθενής το ίδιο απόγευμα είναι σε καλή κατάσταση, τα ζωτικά απόλυτα φυσιολογικά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία, είναι το ένα το περιστατικό, είναι ότι στα προηγούμενα όλα περιστατικά η ψηλάφιση της κοιλιάς ήταν άψογη, εδώ όμως κράταγε λίγο η κοιλιά. Ήταν καλά ο ασθενής, τα εργαστηριακά ήταν καλά, δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Την άλλη μέρα το πρωί, στις 7.30, ψηλαφώντας την κοιλιά, πάλι η κοιλιά είναι λίγο σκληρή. Υπάρχουν κάποιοι ήχοι, γίνεται η σύσταση να σηκωθεί για να λειτουργήσει καλύτερα το έντερό του. Και το μόνο το οποίο παρατηρήσαμε είναι ότι το προηγούμενο 24ωρο, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει 2 λίτρα ούρα, η παραγωγή των ούρων είναι 670 ml. Η σύσταση είναι να δώσουμε, να πιει ο άρρωστος νερό, να σηκωθεί, να κινητοποιηθεί ο άρρωστος. Η σύζυγος, η οποία ήταν τρομερά αγχωμένη πριν από το χειρουργείο, αρχίζει ήδη να ρωτάει αν την άλλη μέρα ο ασθενής θα πάρει εξιτήριο. Στις 12.30 με παίρνει τηλέφωνο η προϊσταμένη, μου λέει ο άρρωστός σας από το πρωί έχει βγάλει μόνο 30 ml. Η πρώτη σκέψη είναι ότι έχω κάποιο πήγμα στον καθετήρα, ο οποίος έχει βουλώσει τον καθετήρα. Αρχίζουμε τις πλύσεις, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πήγμα και η επόμενη κίνηση είναι τα εργαστηριακά του, τα λευκά είναι 14.000, η κρεατινίνη αρχίζει λίγο και τσιμπάει, 1,6 και η εντολή εκείνη τη στιγμή ήταν να βάλουμε ένα ωράκι, ένα πεντακοσαράκι, γρήγορα να πέσει να κάνουμε και μία λασίξ ενδοφλεβίως. Στις 4.30 η φόρτιση έχει αποδώσει μόνο 20 ml. Νέος εργαστηριακός έλεγχος το απόγευμα φανερώνει αύξηση της κρεατινίνης και της ουρίας και βεβαίως καλείται ο νεφρολόγος, είναι αυτονόητο ότι μπαίνουμε σε μια φάση οξίας νεφρικής ανεπάρκειας και στις 10 η ώρα το βράδυ ο ασθενής είναι ανουρικός. Οι πρώτες εξετάσεις τις οποίες κάναμε, οι πρώτες σκέψεις ήταν μήπως με κάποιο ράμα πάλι είχαμε αποκλείσει κάποιο ουρητηρικό στόμιο, κάνουμε ένα υπέρηχο
και βλέπουμε ότι οι νεφροί ήταν φυσιολογικοί. Γίνεται μία αξονική ανωκάτω κοιλίας μετά με τη σκέψη μήπως έχουμε διαφυγή ούρων μέσα στην κοιλιά, μήπως υπάρχει λέμφος από τον λεμφαντανικό καθαρισμό. Και θα σας δείξω μετά την αξονική. Η αξονική έδειξε 300 ml υγρού μέσα στην κοιλιά, το οποίο είναι αναμενόμενο μετά από μία τέτοια επέμβαση. Δεν έδειξε να έχουμε 2 λίτρα ή κάτι άλλο. Και κάναμε και μία ανιούσα κυστεογραφία την ώρα που ήταν κάτω στον αξονικό τομογράφο για να δούμε αν υπάρχει διαφυγή, και δεν υπήρχε διαφυγή. Ο ασθενής δεύτερη και τρίτη μετεγχειρητική μέρα πρέπει να πω ότι γρήγορα πήρε μπρος με Lasix και ντοπαμίνες. Η νεφρική του λειτουργία δεν μπήκε δηλαδή στη φάση της οξείας νεφρικής ανυπάρκειας που είχαμε με το λέιζερ το προηγούμενο περιστατικό που σας είπα. Λίγες ώρες έμεινε ανουρικός και άρχισε σιγά σιγά να βγάζει ούρα. Χαρήκαμε, λέμε εντάξει, το ξεπεράσαμε, μήπως έπεσε λίγο η πίεση. Όμως αυτό το οποίο είδαμε ότι ο πόνος στην κοιλιακή χώρα δεν υποχωρεί και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε μήπως έχουμε και κάποιο άλλο πρόβλημα, και σιγά σιγά εμφανίζονται εκχυμώσεις στο πλάι, οι οποίες πάνε μέχρι ψηλά. Το βράδυ της τρίτης μετεγχειρητικής μέρας υποβάλλεται σε νέα αξονική τομογραφία κοιλιάς με σκιαγραφικό από το στόμα για να δούμε αν περνάει. Μια άλλη σκέψη ήταν μήπως την ώρα που κλείναμε και βάζαμε τις δραφές στα τροκάρ με κάποιο ράμα, μήπως έχουμε πιάσει μία λούπα εντέρου και αυτό είναι το πρόβλημα. Την τέταρτη μετεγχειρητική μέρα, ενώ η νεφρική λειτουργία έχει αρχίσει και μπαίνει σε καλό ρυθμό και λύεται η οξεία νεφρική ανεπάρκεια, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο άνθρωπος αυτός έχει παραλυτικό ηλαιό. Κάνουμε καινούργιες εξετάσεις έγχυσης και γραφικού στο παχύ με σωλήνα αερίων, γιατί οι επόμενες σκέψεις ήταν ότι μάλλον είχαμε κάποια μικρή διαφυγή από το παχύ έντερο την ώρα της ριζικής προστατεκτομής, την οποία δεν την πήραμε χαμπάρι, και αυτή με τα μικρόβια που είχαμε μέσα στην κοιλιά είχε δημιουργήσει το συμπτικό αυτό φαινόμενο. Συμπτικό φαινόμενο δεν μπορούσαμε ποτέ να το χαρακτηρίσουμε. Ο άρρωστος δεν έκανε ποτέ πυρετό και τα λευκά του δεν ανέβηκαν ποτέ από τα 15.000. Εδώ είναι η απλή ακτινογραφία που βλέπετε τον ηλαιό. Εδώ είναι η πρώτη αξονική που υπάρχει κάποιο υγρό μέσα στην κοιλιά, αλλά δεν είναι το υγρό αυτό που θα σε οδηγήσει αμέσως να πεις να ανοίξω τον άρρωστο για να τον παροχετεύσω. Υπάρχει ίδημα, το οποίο ο ακτινολόγος πολύ σωστά διέγνωσε ότι αυτό είναι μάλλον από την οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Εδώ αυτό που βλέπετε είναι ότι εδώ χαρήκαμε όταν είδαμε αυτή την εικόνα, γιατί είδαμε ότι πέρναγε το σκιαγραφικό από το λεπτό προς το παχύ, άρα δεν είχαμε απόφραξη ψηλά από κάποιο ράμα. Και εδώ είναι το σκιαγραφικό που ρίξαμε από κάτω με το σωλήνα αερίων. Δεν υπήρχε πουθενά διαφυγή. Το μόνο πράγμα το οποίο παρατηρείται είναι ότι εδώ ένα τμήμα του κατιόντος είναι σαφώς πιο λεπτό, σαν να συνθλίβεται και να πιέζεται από κάτι απ' έξω. Και εδώ είναι μια άλλη εικόνα. Εάν με ρωτήσετε, ο άρρωστος, καταρχάς να σας πω ότι δεν τον ανοίξαμε, σιγά σιγά συνήλθε, είναι μια χαρά. Και η ιστολογική του βγήκε καλή, παρά το γεγονός ότι είχε ψηλό PSA, όλοι οι λεμφαδένες ήταν αρνητικοί και η νόσος ήταν TAF2. Και μέσα στις πιθανές θεωρίες, δηλαδή αν με ρωτήσετε τελικά τι πήγε στραβά με αυτόν τον άρρωστο, ο οποίος έμεινε μέσα τελικά 17 μέρες, δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά αν ήταν μια κάκωση μικρή του παχαίου εντέρου, κάκωση λεπτού, μία σκέψη, επειδή ο άρρωστος ήταν βαρύς καπνιστής, ήταν μήπως έγινε μία εμβολή στην κάτω μεσεντέριο αρτηρία, η οποία ήταν η αιτία του παραλυτικού ηλαιού, του πρόσκαιρου ηλαιού αυτού. Ότι είχε κάποια αιμορραγία, πρέπει να την είχε, διότι όλες αυτές οι εκχυμώσεις δεν μπορούν εύκολα να εξηγηθούν. Μία ραβδομιόλυση, και αυτό ήταν μία σκέψη. Μία άλλη σκέψη ήταν, διότι αναφέρεται στη βιβλιογραφία, ότι η πίεση με τα αέρια μέσα στην κοιλιά είναι πιθανόν να δημιουργήσει αυτήν την επιπλοκή, αλλά αναφέρεται τέτοια επιπλοκή μόνο μετά από κυστεκτομή, όπου η επέμβαση κράτησε 10 ώρες, όχι σε μια επέμβαση 4,5 ώρων. Και μια άλλη θεωρία πιθανή είναι ότι την ώρα που έγινε η προσπάθεια για αιμόσταση στο λεμφαδενικό καθαρισμό, το φυτικό πλέγμα, που είναι ένα πλέγμα που νευρώνει το παχύ έντερο, μήπως εκεί πέρα έγινε κάποια κάκωση και ήταν αυτή η αιτία του ηλαιού.
Εδώ είχα σοβαρά προβλήματα με τους συγγενείς, η πίεση στην οποία είχα ήταν τρομακτική και μπορώ να σας πω ότι δεν πέρασα καθόλου μα καθόλου καλά. Για να δούμε λοιπόν τι λέει η βιβλιογραφία για τις επιπλοκές της ρομποτικής και ενώ υπάρχουν αρκετά άρθρα έχω διαλέξει τρία τα πιο σημαντικά, τα οποία μάλιστα έχουν όλα δημοσιευθεί τους τελευταίους μήνες. Το Μάρτιο του 2010 υπάρχει ένα πολύ ωραίο paper, να το διαβάσετε. Την ώρα που, τα συμπεράσματα μόνο σας λέω, την ώρα που γίνεται λοιπόν η ρομποτική υπάρχει μια πιθανότητα 0,2 με 0,4% να σταματήσει να δουλεύει το μηχάνημα. Ακόμα δεν ξέρουμε επακριβώς ποια είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά το ογκολογικό αποτέλεσμα, τη στήση και την ακράτεια, διότι ο καθένας κρίνει αυτές τις επιπλοκές με τα δικά του τα κριτήρια. Οι επιπλοκές της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο πολλές, εάν όμως τις μετρήσουμε με ένα στανταρισμένο σύστημα και θα πει ο Διονύσης κάτι πάνω σε αυτό, είναι περισσότερες. Δεν ξέρουμε μακροπρόθεσμα ογκολογικά αποτελέσματα, εντάξει. Με βάση αυτό το άρθρο χρειάζονται τουλάχιστον 20 περιστατικά στα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη καθοδήγηση από άνθρωπο που έχει εμπειρία με σκοπό να κατεβάσουμε τους χρόνους. Διότι οι χρόνοι στις πρώτες τέτοιες επεμβάσεις είναι πάρα πολύ ψηλοί και επιπλοκές σαν τις δικές μας είναι πιθανό να εμφανιστούν πιο συχνά. Χρειαζόμαστε όμως 80 περιστατικά για να μπορέσουμε να έχουμε το ίδιο ποσοστό θετικών ορίων που έχουμε με την ανοιχτή ριζική προστατεκτομή. Δημήτρη. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, συγγνώμη για διακοπή, και πιστεύω ότι τα 20 και τα 80, εγώ νιώθω δεν είναι μόνο για τη ρομποτική, είναι γενικότερα για κάθε... Δηλαδή, λέμε για κάτι πάρα πολύ πιο απλό, για το green light. Από τα 100 και μετά ήταν κάτι που περιμένεις και λες παράξενο τι μου συνέβη, δεν έχεις κάτι να... Εγώ νομίζω το νούμερο είναι πολύ δύσκολο έτσι, να καθοριστεί. Ακριβώς, αλλά τα 20 που λένε γενικά και τα 15 που λένε για το green light και θεωρώ ότι είναι ελάχιστα και το λένε και είναι πάντοτε μεγαλύτερο, γιατί ακριβώς έχεις τόσες πολλές παραλλαγές ασθενών που πρέπει να έχεις μία μικρή μάζα για να κάνεις αυτό το πλατό, ούτως ή άλλως. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ο σκοπός δεν είναι μόνο να κάνουμε το χειρουργείο και να βγει ο ασθενής υγιής, είναι να κάνουμε το χειρουργείο και να έχουμε τα ίδια ποσοστά θετικών ορίων με αυτά που πετυχαίνουμε με την ανοιχτή. Επίσης, η ψευδέστηση ότι μπορούμε με το ρομπότ να κάνουμε πιο εύκολα τους παχύσαρκους ασθενείς ή εκείνους οι οποίοι έχουν μεγάλους προστάτες και μεγάλους μέσους λοβούς, με βάση τους συγγραφείς αυτού του άρθρου, αυτό δεν ισχύει. Και το 7ο συμπέρασμα που είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει και κάποια στιγμή να αναρωτηθούμε ότι έχουμε διπλασιάσει το κόστος της επέμβασης, ειδικά σε μια εποχή όπως είναι εδώ στην πατρίδα μας που κόβουμε τη σύνταξη ή το 14ο μισθό. Το ερώτημα είναι, διπλασιάζω το κόστος, τι προσφέρω. Εδώ επίτηδες και προβοκάροντας σας δείχνω μια μελέτη που δημοσιεύτηκε όμως σε ένα πολύ σοβαρό περιοδικό, πριν από 6 μήνες, στο Τζάμα, το οποίο περιέργως, οι επιπλοκές της ρομποτικής είναι περισσότερες της ανοιχτής και στην ακράτεια και στη αισθητική της λειτουργία. Μόνο στην αιμορραγία ήταν υπερήχε η ρομποτική. Όμως ο Διονύσης, ο οποίος κάπου άκουσε ο ίδιος ο συγγραφέας, έχει κάνει ένα σχόλιο ότι παρά τη μελέτη την οποία δημοσίευσα, εγώ θα συνεχίσω να κάνω ρομποτική ριζική. Πού το άκουσες μόνο αυτό, δεν κατάλαβα. Όχι, ήταν στο Medscape, στο αντίστοιχο site. Και τέλος, μία επίσης, σε αυτή τη μελέτη θα επανέλθει και Διονύση με ένα σχόλιο, ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει όλες αυτές τις επιπλοκές να τις βαθμολογούμε και να τις καταγράφουμε συντονισμένα με κάποιο στάνταρ τρόπο. Αλλιώς ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για τις επιπλοκές της επέμβασης αυτής. Την εμπειρία μου αυτή και αυτά τα άρθρα δεν τα παρουσίασα για να πω ότι ανήκω σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι το ρομπότ δεν κάνει τίποτα και πρέπει να το ξεχάσουμε και ό,τι και ό,τι. Αντιθέτως, εγώ νομίζω ότι είναι λάθος να πούμε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το ρομπότ και να γυρίσουμε στην ανοιχτή. Είναι λάθος κατεύθυνση αυτή, είτε μας αρέσει είτε όχι. Να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Εγώ το 1988, όταν πρώτη φορά πήγα στο Νίμιτς σε εκδήλωση της ουρολογικής εταιρείας, ο Μακαρίτης, ο καθηγητής ο Κρανίδης, παρουσίασε μία μελέτη με ουρίτιρο λιθοτριψίες με το ουρίτιροσκόπιο και καθόταν μπροστά μου δεξιά
ο Μακαρίτης, ο Δελιβελιώτης, ο Γέρο Δελιβελιώτης, ο οποίος σηκώθηκε και τον ξέσκισε. Του λέει: τι είναι αυτά που μας λέτε, εδώ κάνουμε μία μικρή τομή και βγάζουμε την πέτρα από κάτω. Εγώ νομίζω ότι η ρομποτική έχει μέλλον, έχει προοπτική, αλλά χρειάζεται συστηματική καταγραφή όλων των παραμέτρων και χρόνος για τη σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Και σίγουρα διαφωνώ με εκείνους οι οποίοι σηκώνονται και βγαίνουν και λένε ότι να μία μέθοδος που δεν έχει ακράτεια, που δεν έχει στη δική της λειτουργία. Πού. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Είναι μια τεχνική η οποία έχει μέλλον, πρέπει να επενδύσουμε χρόνο και χρήμα, αλλά με την σωστή κατεύθυνση. Διονύση. Αυτό θα το αφήσω όλο το... Διονύση, συγγνώμη, εδώ πέρα πρέπει ακριβώς, θέλω να τονίσω αυτό το γεράσιο, γιατί είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι η ρομποτική είναι το μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ρομποτική έχει κακοποιηθεί ασύστολα όσο οτιδήποτε άλλο στην ουρολογία τουλάχιστον, αλλά νομίζω και γενικότερα, από το μάρκετινγκ των υπαρχόντων τώρα που θέλουν να πατρονάρουν και να κάνουν, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, έχουμε την ακαδημαϊκή ασυλία που καταστρατηγούν οποιαδήποτε ιατρική, ηθική και δεοντολογία και θέλουν να βγάλουν και λένε ότι δεν κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο ούτε το άλλο. Προφανώς και θα γίνει η καλύτερη μέθοδος. Και όταν πέσουν και τα μονοπόλια που έχει, εργαλεία, τα μονοπόλια με intuition και προφανώς σε 10 χρόνια νομίζω ότι θα είναι η πρώτη τέτοια. Αλλά τέτοια κατοικοποίηση από τους χρήστες τώρα για να πουλήσουν δεν έχει γίνει στην ιστορία, νομίζω όσο είμαστε εμείς στο εν πάση περιπτώσει στο χώρο. Βλέπω λοιπόν ότι ο Διονύσης λόγω χρόνου πήδηξε την διαφυγή μετά τη ριζική προστατεκτομή. Και τελειώνοντας, γιατί είπαμε να τελειώσουμε λίγο νωρίτερα, τι είναι χειρουργική επιπλοκή, να το ξεκαθαρίσουμε. Η επιπλοκή είναι κάθε παρέκκληση από την φυσιολογική, ιδανική, αν θέλετε, μετεγχειρητική πορεία και δεν είναι η αποτυχία της θεραπείας μας. Εμείς μπορεί να κάναμε τη θεραπεία μας με σωστές ενδείξεις, να την κάναμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, αλλά μπορεί να μην πέτυχε. Όπως επίσης δεν είναι τα επακόλουθα της θεραπείας. Επομένως, εκείνο το οποίο μπαίνει σαν απαίτηση των καιρών μας, πρώτα απ' όλα για να μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Είπε προηγουμένως ο κ. Ανιβιζάτος ότι πραγματικά εκείνο το οποίο λείπει μέχρι τώρα είναι το πώς θα συγκρίνουμε τις επιπλοκές μιας καινούργιας τεχνικής, της ρομποτικής, με μια παλιότερη τεχνική της ανοιχτής. Αν λοιπόν δεν έχουμε ένα σύστημα να καταγράψουμε και να ξέρουμε το τι εννοούμε ο καθένας, διαφυγή, ακράτεια, στη δική της λειτουργία, ογκολογικά αποτελέσματα, ηλαιούς, αιμορραγίες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, αυτό λοιπόν είναι ένα κυρίαρχο πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, χρειαζόμαστε ένα σύστημα και για να αυτοαξιολογούμεθα και από την άλλη μεριά, η κοινωνική απαίτηση και πίεση που δεν πρέπει να την παραγνωρίζουμε, ότι κοιτάξτε να δείτε κύριε, ενώ ζητάμε ISO για το σωλήνα που θα βάλουμε στον νεροχύτη του σπιτιού μας και πρέπει να είναι πιστοποιημένος κλπ. Κλπ. Δεν θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κάποιος ο οποίος θα μου αλλάξει τα σωληνάκια μου, εμένα τα εσωτερικά μου. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Άρα λοιπόν η έννοια της επιπλοκής που δεν υπάρχει άνθρωπος που να χειρουργεί, δεν υπάρχει γιατρός, αλλά ειδικά που μιλάμε για τους χειρουργούς. Αν χειρουργείς είναι δεδομένο ότι θα έχεις επιπλοκές με την ορισμό που δώσαμε προηγουμένως. Εκείνο το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει κανείς να το αναγνωρίζει και θα πρέπει να το καταγράφει. Άρα λοιπόν έχουμε το σύστημα του Clavien πλέον, το οποίο έχει δώσει μια νέα όθηση στα πράγματα. Έχουμε ένα σύστημα δεδομένων καταγραφής και δείτε ότι υπάρχουν και κάποιες δημοσιεύσεις στον ελληνικό χώρο. Ο συγκεκριμένος ήταν στη Γερμανία όταν έκανε τη συγκεκριμένη δημοσίευση. Είχαμε δημοσίευση από τις δύο κλινικές τις πανεπιστημιακές για την ανοιχτή ριζική προστατεκτομή, χρησιμοποιώντας το Clavien. Εκείνο το οποίο όμως αυτή τη στιγμή βγαίνουμε και βλέπουμε για πρώτη φορά, 2010, αυτό που έδειξε προηγουμένως και ο κύριος Αλιβιζάτος, για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας τα στάνταρ κριτήρια με το σύστημα του Clavien, να περιγράψει κανείς τις επιπλοκές μετά από την ρομποτική ριζική προστατεκτομή, ή συγκριτικά της οπισθοειδικής και της λαπαροσκοπικής. Και βέβαια έρχεται μία στην κυριολεξία παράκληση, ηκεσία, πείτε το όπως θέλετε, από είναι editorial πλέον στο European Urology, στο Μάιο, αν θυμάμαι καλά, που λέει, κοιτάξτε να δείτε,
υιοθετήστε το, καταγράψτε το, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να έχουμε κάποιο τρόπο συνεννόησης, λειτουργίας και σύγκρισης και να μην είμαστε έρμεα απλά και μόνο των εταιριών ή του μάρκετινγκ, γιατί όταν μιλάμε για τεχνολογίες και για επεμβάσεις, μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο και την ευκολία που έχουμε να συγκρίνουμε πράγματα των φαρμακευτικών θεραπείων. Εκεί γίνονται πολύ και ουσιαστικά καταλήγουμε για το ποια είναι η αποτελεσματικότητα, ποιες είναι οι επιπλοκές και ποιο είναι και το κόστος βέβαια σε αυτές τις ιστορίες για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε καινούργια πράγματα. Επομένως, να κλείσουμε... Δεν ξέρω να πώς κλείσουμε... πρέπει να κλείσουμε το κεφάλαιο των... Ως εξής, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο σας το συστήνω, τυχαία έπεσε στα χέρια μου πριν από 2 χρόνια. Λέγεται Complications. Αυτός είναι ένας Ινδός γενικός χειρουργός, ο πατέρας του ουρολόγος, έχει μετακομίσει στην Αμερική και περιγράφει σε αυτό το βιβλίο την εμπειρία του σαν ειδικευόμενος και μετά σαν χειρουργός. Είναι καταπληκτικό βιβλίο. Ο κύριος αυτός αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός σύμβουλος του Ομπάμα, είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το βιβλίο, περιγράφει μέσα διάφορες επιπλοκές τις οποίες έχει ζήσει σαν ειδικευόμενος και σαν χειρουργός, όχι μόνο δικές του, αλλά και επιπλοκές άλλων χειρουργών στα διάφορα νοσοκομεία. Και έχει τρομερό ενδιαφέρον το κάθε κεφάλαιο να δει κανείς πώς αντιμετωπίζει τις επιπλοκές του ένας ορθοπαιδικός, ένας γενικός χειρουργός. Σαν... Αλλά διαβάζουμε και εκπαιδευόμαστε για να προλάβουμε. Σχεδιάζουμε για να προλάβουμε. Αλλά και αντιμετωπίζουμε. Το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζουμε. Ναι, δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που όταν έχουν μία. Να διαβάζουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Που όταν έχουν μία επιπλοκή χειρουργική προσπαθούν να την αποφύγουν. Προσποιούνται ότι δεν υπάρχει. Διώχνουν τον άρρωστο. Λένε δεν έχει τίποτα. Ενώ μπροστά του τη βλέπουν την επιπλοκή. Το συμπέρασμα για το ποια είναι η σωστή θέση ενός χειρουργού όταν έχει μία επιπλοκή είναι ότι πρέπει σε κάθε επιπλοκή ο χειρουργός καταρχάς να είναι ειλικρινής με τον ασθενή του. Μην τολμήσετε να πείτε ψέματα, ειδικά τη σήμερον ημέρα είναι τόσο πονηρεμένος ο κόσμος που αν καταλάβει ότι του λέμε ψέματα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συνέχεια δίπλα του. Εμένα στην τελευταία επιπλοκή κάποια στιγμή μου μίλησε πολύ άσχημα η σύζυγος του ασθενούς. Κρατήθηκα, δεν με έπιασε το κεφαλονίτικο. Προσπάθησα πολύ ευγενικά να της εξηγήσω τις επιπλοκές μία-μία και τι κάνω. Και έτσι σιγά-σιγά κέρδισα την εμπιστοσύνη της. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι, που το βρήκα πολύ έξυπνο, είναι ότι ο χειρουργός πρέπει να λέει την αλήθεια στον ασθενή του, στην επιπλοκή, αλλά δεν χρειάζεται να ξεγυμνωθείτε και τελείως και να μεταφέρετε στον ασθενή ή στους συγγενείς και κάθε σκέψη που περνάει από το μυαλό σας πάνω στην επιπλοκή αυτή. Είναι και λίγο δικηγορίστικη αυτή η απάντηση, επειδή όπως ξέρετε στην Αμερική, το παραμικρό σφάλμα ο γιατρός το πληρώνει. Και μια και ο κύριος Μητρόπουλος ξεκίνησε με μια φιλοσοφία, αμπελοφιλοσοφία, τελειώνω και εγώ με μια αμπελοφιλοσοφία, που τη βρήκα. Τσιτάτα τα λέγανε στη γενιά μου, κύριε Αλεπιζάτε. Τσιτάτα λοιπόν. Άξι. Όταν λέει μια αποτυχία δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Ευχαριστούμε.